Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη μέρα των αγώνων, δεύτερη μέρα των ημιτελικών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρακολουθείτε σε μαγνητοσκόπηση, όπως κάθε βράδυ βέβαια, το 28ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πυγμαχίας. Σε λιγότερο από δύο λεπτά, θα εμφανιστούν στο ρίγκ οι δύο πυγμάχοι. Στην κατηγορία των 51 κιλών είναι ο Γιάννος Βαραντή, ο Ούγγρος και ο Πολωνός Κρίστοφ Βρομπλέσκι. Πριν περάσουμε όμως στον αγώνα, να πούμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας διαμαρτύρηθηκε στην Επιτροπή Διαιτητών Κριτών του 28ου, τους βλέπουμε εδώ τους κριτές, του 28ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για τη διαιτησία του αγώνα του Έλληνα πρωταθλητή Μάκη Κολέθρα με τον Ενρίκο Ρίχτερ της Λαϊκής Δημοκρατίας Γερμανίας στην κατηγορία των 71 κιλών. Και βέβαια δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτή η διαμαρτυρία αν οι κριτές ήταν περισσότερο προσεκτικοί στον αγώνα του Κολέθρα. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πρωταθλητής θα ήταν παρόν στην ημιτελική φάση και θα ήταν και εκείνος μαζί με τον Γιώργο Τσαχάκη να διεκδικεί ένα μετάλλιο, το χρυσό ή το αργυρό. Και μια που αναφερθήκαμε στις διαιτησίες, να περάσουμε και στα στατιστικά στοιχεία των διαιτητών. Είναι πράγματα που ενδιαφέρουν αυτά οπωσδήποτε. Να πούμε λοιπόν ότι μόνο δύο διαιτητές, ο Ζαν Κλοντ Λεπάτρο, ο Γάλλος, έχει 100% πετυχημένες διαιτησίες. Έχει 5 διαιτησίες ο Λεπάτρ και 24 από την θέση του κριτή, σύνολο 29. Λοιπόν, 100%, και ο δεύτερος είναι ο δυτικογερμανός Έρικ Στάμφλ, ο οποίος έχει 6 πολύ καλές διαιτησίες και 21 από την θέση του κριτή. Για τους Έλληνες διαιτητές θα πρέπει να πούμε ότι τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Βέβαια ο Θόδωρος Βιδάλης έχει κάνει ένα λάθος, έχει 17 σωστές κρίσεις και 5 διαιτησίες, έχει 16, όπως δίνουν εδώ, 16 σωστές αποφάσεις και μία λανθασμένη ο Θόδωρος Βιδάλης, ενώ στην δεύτερη θέση είναι με 92,3 ο Κώστας Δελατόλας, όπου έχει 13 σωστές αποφάσεις από τη θέση του κριτή, 2 διαιτησίες, 12 σωστές αποφάσεις και μία λανθασμένη. Και ο τρίτος διαιτητής, ο Διονύσης Παναγάκης, ο οποίος έχει 17 σωστές αποφάσεις, 2 λανθασμένες, σε σύνολο 3 διαιτησών και 19 από την θέση του κριτή.